Καλησπέριτος, καλησπέριτος. Τι λέει ρε Τσάκαλη, ελπίζω όλοι μα όλοι να είστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Θα πατήσω εγώ continue, έχετε δει από τον τίτλο, αλλά θα σας εξηγήσω. Η ώρα που βλέπετε πάνω δεξιά είναι 5 και 3. Τι θα κάνω στο απόψινό επεισόδιο? Δεν θα κάνω τίποτα. Ο CJ θα βγάζει τα λεφτά για μένα και τα views. Λοιπόν, θα μείνω 24 ώρες ακούνητος. Το μόνο που θα κάνω ακούνητος εισαγωγικά, γιατί τα χαλάνε, θα τους κλείνω εδώ για να βλέπουμε τι γίνεται, παιδιά. Ναι, και επίσης έκανα update στο στούντιο. Καταλάβατε, στο YouTube κανάλι μου. Ήδη τους είχα κλείσει και κάνανε εδώ χαμό. Ο Μπάλας, καλά ρε. Ο Grove Street εκεί θέλει να φύγει, ρε. Θα τους ξανακλείσω εγώ. Πρέπει να τους έχω κλειστά εδώ. Μπορεί να βάλω δύο αμάξια γιατί βλέπω ότι επιμένουνε. Και θα μείνουμε εδώ, παιδιά, σαν το story. Έχετε σκεφτεί όταν αφήνουμε το CJ ότι μπορεί να τριγυρνάει? Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Και αυτό το βίντεο είναι ό,τι να είναι, γιατί άλλαξα το setup μου, παιδιά, από ό,τι έχετε καταλάβει. Τι άγγιξα τώρα για γίνει όλο αυτό? Πέρασε μια ωρίτσα. Να πω για όσους δεν ξέρετε ότι 24 ώρες στο San Andreas είναι 24 λεπτά real life, πραγματική ζωή δικιά μας. Φέρε μου λεφτά, CJ. Επιτέλους κάποιος το πήρε απόφαση πως μπορεί να περάσει. Αν συνεχίσουν να περνάνε, θα βάλω διπλά αμάξια, παιδιά. Περιμένετε, θα βάλω διπλά. Γιατί δεν γίνεται. Και επίσης δεν είναι κάτι παράνομο αυτό που κάνω. Στο San Andreas τουλάχιστον. Στην πραγματικότητα θα ήταν. Εντάξει, ένα τάγκ κατάφερα και το έφερα. Κατέβα. Ακούνητος, λέμε τώρα. Θα πρέπει να τους κλείνω για να δούμε και τι θα κάνουνε. Όταν έχει κίνηση. Μπορώ να πάω να φέρω, φοβάμαι ρε φίλοι, γιατί αν φεύγεις μπορεί να τα μαζέψει αν πας λίγο μακριά. Βάλε και εδώ. Ναι, και λέω τι να κάνω, πήγα να τραβήξω ένα horror game και ήταν βλακεία. Πέθανες εσύ προς το παρόν. Το θέμα είναι ότι τρελαίνονται ρε, αν δεν έχουν που να πάνε. Τώρα θα μου πεις ποιος θα το δει αυτό το επεισόδιο, έτσι. Όποιος το δει. Τέτοιος είμαι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχει κάνει αυτό κάποιος. Όταν βαριώσουν τις πολλές αποστολές και κουτουλού κουτουλού, η φάση κατέληγε κάπως έτσι. Εντάξει, το τάγκ είναι αδιαπέραστο. Για να δούμε ο Μάν θα καταφέρει να περάσει. Δηλαδή πας στο NPC και του λες, μπρο, το NPC έχει μια εντολή. Κάνε κύκλο το δρόμο, κάνε το τετράγωνο συνέχεια κύκλους. Πουχού. Και τώρα αυτός εδώ έχει τρελαθεί. Μπήκε μέσα στη γη μου φαίνεται, ρε. Τι φάση. Ρε, μπρο, δεν πάει από εδώ. Και εφόσον του χαλάς το προορισμό, είναι σαν να είσαι γεννημένος για κάτι και κάποιος να μπαίνει σε αυτό. Για να δούμε θα τα καταφέρει ο Μαν. Βλέπετε, έχει κάνει τα πάντα, ρε. Τα κατάφερε. Okay, του το δίνω. Πες να βάλω και τριπλά. Εδώ, NPC, εντάξει. Το πεζό NPC σου λέει αν δεν πηγαίνει, αν βρω εμπόδιο, ρε φίλε, όπως είμαι εγώ τώρα, γύρνα απ' την άλλη και συνέχισε. Okay. Εν τω μεταξύ ο Μαν πέρασε από εδώ και κόλλησε εδώ. Τι φάση. Περίμενα λίγο πιο χαμό. Πες να πάω να τους κλείσω για από πίσω, παιδιά. Δεν ξέρω, θα δω. Επιτέλους το NPC βρήκε το όνειρό του. Δεν έχει και μπάλας. Θα το ρισκάρω. Θα πάω να πάρω εδώ το αμάξι. Ωραία. Όλα κομπλέ προς το παρόν. Ένας Μαν εκεί πέρα. Το θέμα είναι, μπρο, δεν θα περάσεις. Αυτός, παιδιά, έχει τρεχαρντάρει τόσο πολύ τη ζωή του να περάσει. Και βλέπετε το αμάξι άρχισε να βγάζει καπνούς. Μακάρι να ανατιναχτεί. Επίσης. Ξέρεις τι, δεν θέλω να δω τι θα κάνει αυτός, γιατί, θα σας πω. Θα πάρει φωτιά, ναι, κάτσε μην πεθάνω. Σημάδεψε τον. Και τέλος πάντων αυτό το επεισόδιο είναι για να μάθω λίγο, πήρε φωτιά. Δεν ξέρω γιατί χαίρομαι, αλλά είναι σαν να σπάς το παιχνίδι. Γιατί το παιχνίδι, όταν φτιάχνετε ένα game τέλος πάντων, προκαθορίζει κάποιες κινήσεις σου. Εκτός από το San Andreas, που έχει τόση ελευθερία που δεν μπορεί να προκαθορίσει τις κινήσεις σου, το τι θα κάνεις. Και έτσι ο Μαν πήρε φωτιά. Λέω να αρχίσω να βάζω και από εδώ, σιγά σιγά όμως, ώστε να κλείσω έναν μέσα, να το κάνω σαν παγίδα. Γιατί κάπως πρέπει να περάσουν 24 ώρες σε ένα σημείο. Ας το πούμε, 24 ώρες σαν Αντρέας. Λέτε να πέσε σήμα για να μην έρχεται κανείς. Αυτός κάτσε, είναι κλέφτης. Ναι, έκλεψε. Και είναι τόσο χαζός που το πήρε για δύο βήματα για να πει, α, δεν πάει από εδώ. Α, όχι, όντως, έπιασε. Το σημάδεψα. Και κατέβηκε από τα αμάξι, μπρο. Τρελό. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, αλλά έγινε. Πέντε ξεκινήσαμε το. Ξαναεπέστρεψε να το κλέψει. Έχει πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσει. Κι όμως όλα αυτά, αν δεν είχα κάτσει τώρα εδώ, δεν θα τα παρατηρούσα. Κάθισε να δούμε τι θα κάνει. Μπορεί να κλίκαρε σε αυτό το βίντεο για να είσαι σε φάση τι κάνω με τη ζωή μου. Κι όμως, αρέσει, έλα, παραδέξου το. Πού αλλού θα τα βλέπεις αυτά. Α, είναι ήρεμος, μπρο. Δεν κορνάρει. Αρχίζει να. Ναι. Σκότωσε έναν από εκεί που ήταν ήρεμος. Το τάγκ δεν νομίζω να του κάνουν και τίποτα. Καθίστε, έχει και από εδώ.
Πάλι καλά που μπορείς να πηδάς με το CJ. Προσπαθώ να συγκεντρώσω μπάλας, πήγα να πω, Grove Street, ώστε αν έρθουν μπάλας, μπας γίνει τίποτα. Γιατί με πρόδωσε ένας, πού πάει ρε φίλε, τρελάθηκε. Σου φέρα κι άλλον, μπρο. Θα έπρεπε να γινόταν λίγο χαμούλης εδώ, αλλά δεν ψήνονται. Πάλι φωτιά, παιδιά. Προτιμούν να πεθάνουν παρά να περιμένουν στην κίνηση. Αυτό είμαι και εγώ. Πραγματικά αυτό είμαι και εγώ. Μισώ την κίνηση. Τη συχαίνομαι, παιδιά. Δεν μπορώ. Είμαι ικανός να αφήσω το αμάξι εκεί μέσα στην κίνηση και να φύγω με τα πόδια, ρε. Ψήνομαι να έρθει κανείς μπάλας, αλλά δεν το βλέπω. Τώρα σκέφτομαι που ανατινάζονται εκεί αμάξι και είναι το τάγκ, ότι θα μου το καταστρέψω σε κάποια φάση. Ξέρεις τι, θα κλείσω και τους πεζούς. Ναι, πρέπει. Από πού θα πάνε, ρε φίλε. Κάτσε, το βάλουμε κάπως έτσι. Νομίζω πως τους κλείνω. Καλά, έχει ένα κενό. Κάτσε. Έχει πολλά κενά, όχι ένα. Μπες! Δεν ξέρεις σε ποιο αμάξι να μπει. Εντάξει, τώρα λογικό έτσι, παιδιά. Ορίστε, μου ζητάγατε στο Instagram επεισόδιο Σαν Ανδρέας. Ούτε εγώ το περίμενα. Λόγω των πραγμάτων το κάνω αυτό το επεισόδιο. Το είχα σκεφτεί, η αλήθεια είναι. Αλλά είχα κάποιους ενδιασμούς. Σε φάση τι θα γίνει, ελικόπτερο ακούω. Τους πεζούς τους κλείσαμε. Με αυτό σίγουρα θα τους κλείσω. Καλά, μετά ξέρετε τι θα κάνω έτσι όταν τελειώσει το challenge. Έχω ήδη τη χειροβοβίδα. Μπορούν να περάσουν από εδώ. Ναι. Έχει πάθει τρελό λάγκο μαν, ρε. Θέλει να έρθει εδώ από μένα και δεν μπορεί με την καμία. Αν πάγω από εκεί, του είναι αρκετό. Θέλω να μαζέψω κίνηση και δεν μπορώ εντωμεταξύ. Δεν ξέρω, ρε φίλε, πότε μαζεύει κίνηση εδώ ή επειδή έχω κάνει αυτό, γίνεται. Η όλη φάση. Μήπως δεν είναι καλό σημείο. Δεν γίνεται, ρε φίλε, δεν σποϊνάρουν αμάξια. Πού να πάμε, ρε μπρο, έχω 24 ώρο challenge. Άσα να πάνε. Δεν θα το πιστέψεις. Νομίζουν το RP είναι official GTA κυκλοφορία. Αν σου δείξει το TikTok μου, θα φρίξεις. Ο Μαν δεν ξέρω πώς κατάφερε και ήρθε εδώ, αλλά ήρθε. Θέλει να συναντηθεί με τη μεγάλη του αγάπη, το CJ. Άλλος ένας που θα καταστραφεί. Έλα από εδώ, Grove Street, θα πεθάνεις. Δεν ξέρω όμως γιατί όλοι πάνε και σκαλώνουν σε αυτό το σημείο για πέρασμα. Όλοι έρχονται εδώ για να περάσουν, φίλε. Δεν ξέρω γιατί. Θα μπορούσαν π.χ. να σπρώχνουν από εδώ. Επίσης, ξέρεις τι, πριν το καταστρέψεις, κατέβα κάτω, γιατί θα το καταστρέψει, να έχουμε κι άλλα αμάξι. Δεν θα πάω πουθενά, μπρο. Εδώ τα βάζω όλα μαζί. Κι ούτε πολλούς Grove Street βλέπω, ούτε πολλούς μπάλας. Πότε πέθανε μπάτσος εδώ, ρε. Δεν το είδα ποτέ. Ναι, το θέμα είναι τι θα γίνει, αν θέλουν να με πιάσουν οι μπάτσοι. Ωραία, ένα αστεράκι καλά είναι. Επίσης πέρασαν 12 ώρες Σαν Ανδρέας, 12 λεπτά δηλαδή. Από όποια μεριά και αν έρθουν, καλά θα με προστατέψουν και η Grove Street, εγώ θα πάω από την απέναντι. Κατά τα άλλα παιδιά τα νέα σας, τι λέει, πώς περνάτε, που έρχεται καλοκαίρι. Ελπίζω με όλο αυτό το σύστημα να έχουν πάει όλα καλά παιδιά, γιατί έκανα διάφορες πατέντες, από αλλού ακούω, από αλλού ηχογραφώ και ελπίζω με αυτό να βελτιώσω την ποιότητα ήχου, που είναι σημαντικό και κάποια στιγμή επιτέλους. Πολλές φορές ντρέπομαι για την κάμερα που έχω, αλλά αυτή είναι η κάμερα που έχω. Ναι, η Razer δεν γίνεται, γιατί θα ήθελα και καλό επεξεργαστή να τη συνδέσω. Και κάποια στιγμή, όταν πεθάνει ένας Grove Street, ελπίζω να πάρω και καλύτερη κάμερα. Εντάξει, έσωσα ένα Grove Street και σκότωσα έναν άσχετο. Τώρα σκέφτομαι, πώς να πάω αυτό το βίντεο. 24 ώρες κόβω την κυκλοφορία στο Σαν Ανδρέας. 24 ώρες καλακούνι το ζεμένο. Δεν ξέρω, μάλλον 24 ώρες κόβω την κυκλοφορία στο Σαν Ανδρέας. Δεν έχει κάτι άλλο. Τώρα το θυμήθηκα. Ούτε οι μπάτσοι δεν ήρθαν. Κάτσε να τα κάνω δύο τα αστεράκια. Σκάτσε, φίλα, αν γίνεται αυτό, θα είναι σπασμένο. Όχι, ρε, δεν έχει texture, κάνει και καλά. Αλλά περίμενε, μπορεί να γίνει και από εδώ. Ναι, δεν ξέρω, έχω ξανανεύει από εδώ. Καλά, δεν θέλω να πάω και πολύ μακριά. Κοίτα εδώ τι έχω κάνει, ρε. Έχω ένα αστεράκι και δεν έρχονται. Ωραία, δύο αστεράκια. Κάποιο πυροβολεί. Α, ο δικό μου είναι. Θα μου πεις, ρε Σάρκα, καλά δεν έχεις βιντεάκια πλέον να κάνεις Σαν Ανδρέας. Η αλήθεια είναι όχι. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να κάνω ακόμα ένα special επεισόδιο και θα είναι το τελευταίο με το Mountain. 6 αστεράκια με Mountain. Πήγα να πω 5 γιατί στα επόμενα GTA είναι 5 αστεράκια. Θα ήθελα να κάνω με μοντάκια, αλλά πάντα βρίσκω θέμα, παιδιά. Και κάπως έτσι μου χάλασαν και κάποια save με τα μοντάκια. Κι αν βρω με μοντάκια, θα ξανακάνω. Αλλιώς δεν νομίζω, παιδιά. Και έχω σκεφτεί και ένα βίντεο με Σαν Ανδρέας και κάτι άλλο που δεν θα αποκαλύψω τι είναι. Μπορεί να το κάνω, μπορεί και να μην το κάνω. Δεν έρχονται οι μπάτσοι, πραγματικά δεν έρχονται. Κάτσε να βγάλουμε κανένα sniper. Ναι, τώρα που πηγαίνω στη γειτονιά μου, χαίστηκα εγώ. Ρε, πώς πηγαίνει έτσι, ρε. Βρήκε τοίχο, περίμενε. Ούτε καν, δεν ξέρω πού είναι. Ελπίζω να μην πάει στα αμάξια. Θέλω απλά να πολλαπλασιάσω τα αστεράκια
για να δω αν θα έρθουν και τι θα κάνουν που είμαι εδώ πάνω. Και δεν θέλω να χάσω και το spawn εδώ αυτό που έχω κάνει. Το έχουν γράψει εφημερίδες. Και δεν έρχονται. Ναι, μόνο τέτοια επεισόδια νομίζω μπορώ να κάνω. Ρε, τους έχω ξεφτυλί. Όχι. Πάλι καλά. Παιδιά, πραγματικά δεν έχω βάλει κωδικό. Τρία αστεράκια, περίμενε. Ξέρετε, και αν σκοτώνω μπάτσους, έχω αμάξια. Θα τους χρησιμοποιήσω. Αν έρθουνε, βέβαια. Θέλω πολύ να πάω να ανέβω εκεί. Μπορεί να πάω μετά. Ω, το ξέχασα ότι θα έρθει ελικόπτερο, μπρο. Θα μου χαλάσει το challenge. Και θέλω να το ρίξω, η αλήθεια είναι. Ρε φιλέ, φοβάμαι μην ανατιναχθεί εδώ κάτω. Ω, ρίχνει. Φίλε, θα πεθάνω. Μου ρίχνει τα φώτα του και δεν βλέπω. Ναι, παίζει να πέσει εδώ πάνω ή απλά να με σκοτώσει. Τα κατέστρεψα όλα. Ναι, ρε σάρκα, ναι. Λογικό. Μάλλον δεν ξέρω πώς θα λέγεται αυτό το βίντεο. Θα λέγεται κάνω ό,τι να είναι στο Σαν Ανδρέας. Θα έχει πολλές καταλήξεις. Τι να κάνουμε. Επίσης, μπορώ να πάω να φάω τώρα. Ξεχνάω ότι εγώ δεν πεθαίνω από τη φωτιά, ρε φίλε. Ναι. Και να περάσω μέσα από τη φωτιά δεν έγινε και κάτι. Άλλο ένα challenge που το χάλασα γιατί ξέχασα ότι η αστυνομία έχει ελικόπτερα, παιδιά. Τρελό. Τρελό. Οι υπόλοιποι κοιτάνε. Ένας τρώει. Κανείς άλλος τρώει εδώ μέσα. Αυτός φαντάζεται πως ίσως τρώει κάτι. Τώρα τι να σου πω. Μπορεί να μην έχει λεφτά. Και αυτός το ίδιο. Okay. Ναι. Λοιπόν. Ένα μάξι. Δεν θέλω να με σκοτώσουν μόνο και μόνο από εγωισμό. Όχι ότι θα γίνει κάτι. Θα μου πεις ρε σάρκα. Δεν θα ξανακάνεις το challenge. Όχι. Βαριέμαι να περιμένω. Εντάξει. Είδαμε τη φάση. Ναι, είμαι χαζός, ρε. Ναι, ξέχασα ότι θα ξανανάψουν αν κάνω παρανομία μπροστά τους. Και ήταν 50 μπατσικά. Θέλω να κάνω κάτι. Έχω και ένα εναλλακτικό πλάνο που σκέφτηκα, που νομίζω το έχω ξανακάνει. Θα κάνω απλά save, παιδιά. Και θα με αφήσουν ήσυχο. Γιατί έτσι είναι το Σαν Ανδρέας. Yep. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να ακολουθώ ένα μπατσικό για να δούμε τι θα κάνει. Το είχα κάνει και όταν ήμουν μικρούλης, σποράκος. Και μετά από κάποια φάση θέλω να δω, αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι σε κυνηγάνε. Σε φάση σε κυνηγάνε χωρίς να κάνεις τίποτα. Δεν λέω να κάνεις κάτι, να πατήσεις κάποιον. Ρε φίλε, γιατί μας ακολουθάς? Πολύ περίεργο δεν είναι να μας ακολουθάς? Όπως αυτός εδώ ο τύπος, King and Grove Street. Και την προηγούμενη φάση που έκανα την είχα δει σε ένα βίντεο στο εξωτερικό. Απλά ο τύπος καθόταν 24 ώρες π.χ. ακούνητος στο GTA 3 και έβλεπε τι γίνεται. Δεν είχε κάποιον στην κάμερα να κάνει reaction, το ίδιο και στο Vice City, το ίδιο και στο San Andreas. Και λέω, α, καλή ιδέα. Ναι, είμαι κι εγώ. Κάπου δεξιά, αριστερά βασικά. Ναι, ήρθα εδώ. Από εδώ δεν βγαίνουν. Βασικά δεν θα με κυνηγάνε, ρε μπρο. Ναι, λογικό. Εντάξει, έφυγα. Δεν με πειράζουν. Ακόμα. Και τώρα θα φω τη ζωή μου. Σκοτώστε με. Ρε με κοροϊδεύει. Θα το αφήσω όλο μέσα στο βίντεο. Καλά, δεν νομίζω να το αφήσω όλο. Αλλά σκεφτείτε ότι πήγα εκεί. Έφυγα. Και ανάψαν όταν ήρθα στην πλατεία. Ό,τι να είναι, ρε. Ό,τι να είναι. Και τώρα που θέλω ένα περιπολικό να το ακολουθώ, δεν θα εμφανίζεται. Επίτηδες τώρα θα τον αφήσαμε σκοτώσει. Ναι. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Βλέπετε εδώ ελληνική πατέντα που έχω παίξει. Ναι, μου λείπει ένα μικρό εξαρτηματάκι, νόμιζα το είχα. Θα το πάρω με τον καιρό. Θα δούμε. Όπα. Μου κάνει. Γιατί όχι. Ναι, αλλά θα με κυνηγήσει. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Δεν θα γίνει αυτό σήμερα με την καμία, ναι. Με την καμία όμως. Με την καμία. Εγώ λέω εντάξει ρε, δεν θα ανάψει. Ένα στεράκι θα ανάψει και θα με αφήσω μετά από λίγο. Γιατί όταν έχω μια ιδέα δεν πηγαίνει και τόσο καλά και γίνονται διάφορα πράγματα για να μην πετύχει αυτή η ιδέα. Α? Επίτηδες τώρα ήρθα από εδώ, το ξέρω ότι θα χάσει τη μηχανή. Ωπα ρε, είχαμε τον Cross εδώ ρε. Θυμάστε το επεισόδιο, θα το εμφανίσω πάνω δεξιά για να το θυμηθείτε. Ξέρετε ποιο επεισόδιο λέω, το πρόσφατο. Αν δεν βρω μπάτσο, θα ακολουθήσω random ένα NPC να δούμε τι κάνουν. Γιατί και αυτό το έκανα, ναι, τόσο καμένος είμαι. Θέλω εσείς να μου γράψετε από κάτω διάφορα καμένα πράγματα που κάνατε. Καμένα όπως τώρα που σας λέω να ακολουθήσετε ένα μπάτσο, να ακολουθήσετε ένα NPC, μόνο και από περιέργεια, μόνο και από βαρεμάρα. Για να δεις πού πηγαίνει αυτό. Θα ακολουθήσουμε αυτό το μπάτσο. Για να δούμε, δουλεύει ή ρεμπελιάζει. Και λέει, μπρο, εγώ στη δουλειά. Έκανα 5 καταδιώξεις. Έψαξα 5 σάξο με φημέ τζάμια. Με πυροβόλησαν 17 φορές. Η μία μου πέρασε ξυριστά από το κεφάλι, λέγεται αυτό. Δεν ξέρω, ρε. Καμιά φορά ξεχνάω τα ελληνικά στο YouTube. Κάτσε, θα χάσω τον μπάτσο, βρε. Βλάκα. Δεν κάνω κάτι παράνομο. Απλά τον κάνω follow. Θα μπορούσε να είχε insta, policeman, και να ήμουν follow. Θα μου άναβα αστεράκια, όχι. Απλά τον κάνω follow, παιδιά.
Τι κάνω για να δοκιμάσω το μικρόφωνο μου, ρε. Να το θυμάστε αυτό το επεισόδιο, παιδιά. Όλο αυτό γίνεται απλά για να δοκιμάσω το μικρόφωνο μου. Και για τα views. Θα τον ακολουθήσουμε λίγο. Ελπίζω να τον δούμε να αναλαμβάνει κάτι, να κάνει μια περιπολία, μια καταδίωξη. Όχι περιπολία, περιπολία κάνει και τώρα. Δεν σταμάτησε το κόκκινο φανάρι, παιδιά. Το πέρασε έτσι. Παράνομο. Κάθομαι τη ζωή μου, σαν Αντρέας. Ακολουθώ απλά ένα ζητάρε, φίλε. Όποιος δεν κάνει και τίποτα. Ντίλερ εδώ, θα τον πιάσεις. Όχι, χέστηκε. Φυσικά και χέστηκε. Μήπως έπρεπε να βρω περιπολικό. Μπορεί αν βρω να αφήσει αυτόν τον μπάτσο, γιατί είναι πολύ βαρετός, δεν ξέρω. Το μόνο παράνομο είναι ότι δεν σταματάει στα κόκκινα φανάρια. Αυτό κάνει. Πω, αυτό το επεισόδιο θα πάει άκλαυτο, ρε. 10 views. Ποιος θα δει ένα τέτοιο επεισόδιο, ρε. Στην ουσία έκανε ό,τι να είναι σαν Αντρέας. Σκάω και δίπλα του, μήπως και καταλάβει ότι τον ακολουθώ. Εν τω μεταξύ, τόση ώρα που τον ακολουθώ, μπορούσα να τον κάνω ό,τι θέλω, ρε φίλε. Να τον σκοτώσω, δεν ξέρω και εγώ τι, να του κλέψω τη μηχανή. Εννοώντας ότι είμαι επικίνδυνος. Θα έπρεπε να μου πει φιλαράκι, γιατί με ακολουθείς, γιατί με κάνεις follow. Δεν ξηγείς, ωραία. Λοιπόν, τον ακολουθάω λίγο και το αφήνω. Και δεν κάνει απολύτως τίποτα. Εν τω μεταξύ, παίζει και αυτό το επεισόδιο μετά από χρόνια να ντρέπομαι. Κολώνα, ναι. Κλασικό σαρκούλη. Υπάρχει περίπτωση σήμερα που ήθελα να κάνω εγώ τέτοιο επεισόδιο να πέρασα ένα σκάγκουρα. Όχι, υπάρχει περίπτωση που ήθελα εγώ σήμερα να κάνω τέτοιο επεισόδιο να αποφασίσω σαν Αντρέα ότι θα ζήσουν ειρηνικά. Λες να πάει στο στριπτιτζάδικο. Λες να γίνεται ούτε καν έστριψη. Ξέρεις τι, παιδιά, λέω να πάω εγώ στο στριπτιτζάδικο. Δεν έχω πάει ποτέ. Μια φορά θα τον αφήσω. Εντάξει, πήγε 26, δεν κάνει τίποτα. Ναι, μια φορά θα πάω και εγώ στο στριπτιτζάδικο. Επιτέλους δηλαδή, μια φορά δεν έχω πάει. Γιατί, επειδή κάνουμε YouTube. Λοιπόν, πάμε στο στριπτιτζάδικο.